7 χρόνια σχέσεις. Ναι. Αραβόνας είχε γίνει. Όχι, εμείς δεν τα έχουμε πολύ αυτά. Μάλιστα. Έχουμε ούτε τα πολύ παραδοσιακά. Και τι του είπες? Είμαστε στο αυτοκίνητο και του λέω, Αντώνη μου, αποφάσισα, μόνη μου τώρα, το γάμο μας το κάνουμε Χριστούγεννα, για να έχουμε, άκου τώρα, στολισμό στο τραπέζι, χριστουγεννιάτικα δέντρα. Αυτό ήταν το επιχείρημά μου. Και τι σου απάντησε? Αφού οδηγούσε μετά από πολλή σκέψη. Χωρίς να έχετε κάνει άλλες κουβέντες για γάμο? Δεν, καμία σχέση. Συμβίωση υπήρχε? Τίποτα. Δεν συζούσατε? Όχι, συζήσαμε μετά. Κάτσε, είσαι ο καθένας, 7 χρόνια ο καθένας στο σπιτάκι του. Έχω κάνει εγώ περαδόθε. 7 χρόνια σε έχει στο σπίτι σου. Και αυτό στο δικό του. Γιατί δεν είχε πρακτικά δεν βολεύει σε μια σχέση. Και ήμασταν, μείναμε και μακριά. Μας είχαν στήσει 30 τα βενζινάδικα. Και σέρβει το αυτοκίνητο συνέχεια. Εγώ όλο πέρα δόθε. Μια ζωή είμαι στο πέρα δόθε. Και στο κουβάλιμα, δεν ξέρω, η μοίρα μου είναι. Και μετά από αυτό ήσασταν στο αυτοκίνητο και πώς αντέδρασε? Δεν νομίζω ότι είναι καλή εποχή τα Χριστούγεννα. Γιατί δεν είναι? Δεν καταλαβαίνω. Δεντράκια, στολισμός, γαλοπούλα. Και μου είπε εκεί που εντάξει κόντεψα να λιποθυμίσω, το καλοκαίρι θα παντρευτούμε. Εντάξει. Και μετά ξέραμε πότε θα παντρευτούμε. Ναι. Αφού πήγα στην εκκλησία, πήρα τηλέφωνο. Εσύ τα κανόνισες όλα τα διαδικαστικά? Ναι, πήρα τα τηλέφωνά μου, πήγα στην εκκλησία, στηθήκαμε. Ωραίο όμως αυτό που το καλοκαίρι θα παντρευτούμε. Ήταν για ωραία. Πες. Βρήκαμε μια ωραία ημερομηνία, γιατί τα θέλει όλα όπως τα θέλει. Και παντρευτήκαμε. Το φοβερό ήταν, η φοβερή ατάκα που έλεγε στο γάμο, διάλεξε εκείνος τις βέρες. Ναι. Η οποία δεν είναι μια κλασική βέρα. Για να τη δούμε λίγο τη βέρα. Λοιπόν, τώρα, και... τώρα.